Εμφανίστηκε ξανά ο αγαπημένος στο τηλεοπτικό μας κοινό, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος τι λέει. Ακούστε να δείτε τι λέει. Πόρτα, παιδιά. Πάμε να δούμε τι είπε. Όχι, όχι. Είμαστε πλούσιος λαός. Να αφαιρούνται τα πρόστιμα από τη σύνταξη. Και το συνεχίζει. Συνεχίζει ο Βασιλακόπουλος τα ίδια. Συνεχίζει να προκαλεί. Το έχει τερματίσει. Μα συνεχίζει και αυτό το ότι συνεχίζει και επιμένει δημιουργεί ερωτηματικά για το τι ακριβώς θα πάει να γίνει. Πάμε να τον ακούσουμε το τι λέει και να ανοίξουμε γραμμές τηλεθεατών. Δώστε τηλέφωνα να βγει ο Κοσμάκης να μιλήσει. Φίλε, μόνο να πω ότι ζήτησε αυστηρότερα πρόστιμα γιατί τα εφιστάμενα λέει είναι λίγα και δεν θα εισπραχτούν. Ζητάει ο καθηγητής τι να κάνει το κράτος, δηλαδή να μας επιβάλλει νέα πρόστιμα και μέτρα. Αυτός είναι ο κύριος. Να τον ακούσουμε. Είναι πολύ πιο μεταδοτικός, άρα πρέπει να πετύχουμε συνολικό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορούμε να μιλάμε τα ποσοστά ποια είναι μόνο στους ενήλικες, αν θέλουμε να σταματήσει να κυκλοφορεί ο ιός. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε σαν κοινωνία ότι έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι πώς θα υπάρξει διακοπή της μετάδοσης. Αυτό θέλει καθολικό εμβολιασμό του συνόλου του πληθυσμού. Και υποχρεωτικό. Των παιδιών συμπεριλαμβανομένων. Έτσι. Και ένα άλλο πράγμα, πώς θα προστατευτούμε από τις σοβαρές νοσήσεις και τους θανάτους. Είναι μερικές μέρες που έχουν σταματήσει τα πολλά απειλητικά μηνύματα στο κινητό μου. Σήμερα θα ξαναρχίσουν. Μετά από αυτό που θα πω τώρα. Δεν είναι σοβαρή υποχρεωτικότητα αυτή η οποία επευλήθη. Και γι' αυτό, δεν... πώς να σας το δεν πω. Έχει πιάσει, δεν έχει πιάσει. Είμαστε ένας πλούσιος λαός. Ποια είναι η σοβαρή υποχρεωτικότητα, κύριε Βασιλακόπουλο. Να σας πω κάτι, κύριε Βασιλακόπουλο. Είμαστε ένας πολύ πλούσιος λαός. Ας πούμε, υπάρχουν γύρω σε 6-7 χιλιάδες υγειονομικοί, οι οποίοι αντέχουν επί 6-7 μήνες να μην έχουν μισθό. Εγώ δεν αντέχω να ζήσω με 6-7 μήνες χωρίς μισθό, δηλαδή δεν βγαίνω. Άρα είμαστε ένας πλούσιος λαός. Τι είναι 100 ευρώ για τον άλλον, τον πλούσιο. 100 ευρώ κάθε μήνα μπορεί να τα δίνεις έτσι για πλάκα. Γιατί θα τα δώσει κανείς. Δεν θα τα δώσει. Όχι. Είμαι σίγουρος. Θα πάνε στην εφορία, δεν είναι την γλιτώνει. Τι εννοείται. Βέβαια. Και πιστεύετε εσείς ότι θα τα πληρώσει κάποιος ή θα εισπραχθούν. Σοβαρή υποχρεωτικότητα πρέπει να το βρει η κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ κυβέρνηση. Λέω υπάρχει άλλος τρόπος. Βεβαίως και υπάρχει άλλος τρόπος. Ποιος είναι. Και οικονομικά πολύ πιο δύσκολα πρόστιμα. Πρόστιμα τα οποία να είναι στην πηγή. Να μην μπορεί να κυκλοφορήσει στην Ιταλία. Αν είσαι πάνω από 50 ετών και πας να πας στη δουλειά σου ανεμβολίαστος, έχει ένα πρόστιμο, νομίζω, 600 ευρώ. Εγώ σας λέω ότι αν πάντως αυτό το πρόστιμο αφαιρεί το από τη σύνταξη, αντί για 220.000, η φτωχή μου πρόβλεψη ήταν ότι θα ήμασταν 450 με 500.000. Ακούγεται ο κ. Βασιλακόπουλο.